να διεμβολήσει τους πρόσφυγες ώστε να δημιουργήσει προβλήματα στην ελληνοκυπριακή πλευρά επιδιώκει το κατοχικό καθεστώς με την κίνησή του να ανάψει το πράσινο φως για επιστροφή των μαρονιτών σε τρία χωριά τους. Θέλουν να δημιουργήσουν μια αντιπαράθεση μεταξύ των προσφύγων μας ε, μια αντιπαράθεση που ήδη νομίζουν ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στη δική μας πλευρά. Τα κατοχικά τερτύπια βρήκαν απροετοίμαστο το Προεδρικό, το οποίο έστω και στο και πέντε κινητοποιήθηκε αν και αποφεύγει να ισχυριστεί ότι η κίνηση του ψευδοκράτους αποτελεί και την έναρξη του πλάν B από την Τουρκία. Χειριζόμαστε εσωτερικά το ζήτημα που έχει προκύψει. Δεν πρόκειται στο παροστάδιο να υπάρξει οποιαδήποτε δημόσια ανακοίνωση. Πάντω, η συγκεκριμένη κίνηση αποτελεί ένδειξη ότι στο Κράμ να η Τουρκία και η τουρκοκυπριακή πλευρά δεν ήρθαν για λύση του Κυπριακού. Σύμφωνα με πληροφορίε από τα κατεχόμενα, το καθεστώ εκτιμά ότι στα τρία από τα τέσσερα μαρονέτικα χωριά θα επιστρέψουν 500 άτομα. Την ίδια στιγμή άρχισαν οι προπαρασκευαστικέ εργασίε του ψευδοκράτου στα χωριά αυτά. Μετά την πολιτική απόφαση που ελήφθη χθε, οι προπαρασκευαστικέ εργασίε για την εφαρμογή τη ξεκίνησαν σήμερα και περιλαμβάνουν μέτρα διευκόλυνση τη επιστροφή στο συντομότερο και με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι προπαρασκευαστικέ αυτέ εργασίε περιλαμβάνουν και τη βελτίωση τη υποδομή των χωριών. Υπάρχει σχέδιο επανεγκατάσταση μέσα στα πλαίσια αυτά που έχουμε εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία, έχουν ήδη ε, αποφασίσει για μετεγκατάσταση που κολλήγει, ιδιαίτερα Μαρονίτες στο Μογκορ πέραν των 100 ε, ανθρώπων, έχουν επίσημα πάρει ε, την έγκριση για μετεγκατάσταση. Τώρα υπάρχουν άλλες 100-150 αιτήσεις για τους Μαρονίτες. Για να δούμε ποια είναι η κατάσταση στα τέσσερα κατεχόμενα Μαρονίτικα χωριά. Στον Κορμακίτη, πριν από το 1974, οι κάτοικοι ήταν περίπου 1.800. Σήμερα έχουμε 120 εγκλωβισμένους. Στην Αγία Μαρίνα, πριν το 1974, οι κάτοικοι ήταν περίπου 700. Σήμερα δεν μένει κανένας. Στον Ασώματο, πριν από το 1974, οι κάτοικοι ήταν 527. Σήμερα μένει μόνο μία γυναίκα 85 ετών. Καρπάσια. Πριν από το 1974 κατοικούσαν 245 άνθρωποι. Σήμερα υπάρχουν μόνο 15 εγκλωβισμένοι. Το 80% των μαρονιτών προσφυγοποιήθηκε. Το 1975 υπήρχαν 979 εγκλωβισμένοι μαρονίτες. Η πρόσβαση στον ασώματο είναι δύσκολη γιατί αποτελεί στρατοτική βάση. Οι κάτοικοι έχουν το δικαίωμα να το επισκέπτονται μόνο την Κυριακή για την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Η Αιγία Μαρίνα αποτελεί στρατιωτική βάση και είναι αδύνατη η παρουσία των κατοίκων στο χωριό. Μπορεί ναι οι Τούρκοι α, να νιώθουν ότι με αυτές τις ενέργειες μπαίνουν σε ένα σχεδιασμό άλλο για να δημιουργήσουν τελεσμένα, τα οποία ασφαλώς ούτε θα δεχθούμε ούτε θα παίξουμε το παιχνίδι. Τον με επιφύλαξη δέχθηκαν την ανακοίνωση του κατοχικού καθεστώτος οι Μαρονίτε. Αναμένουμε την επίσημη ενημέρωση από τον εκπρόσωπό μας στην Βουλή και κατόπιν, αφού συνεννοηθούμε με την κυβέρνηση, θα τοποθετηθούμε επίσημα για το συγκεκριμένο θέμα. Σε ανάλογο τόνο κινήθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος των Μαρονιτών όταν ρωτήθηκε από το ΣΥΓΜΑ.